Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Πιστεί εδώ στο ραντεβού μας, κάθε τρίτη απόγευμα, στις 8.30 ώρα, ακριβώς, από τα στούντιο του Word of God. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή, επί το λόγο σου, η εκπομπή η οποία βγαίνει ζωντανά μέσα από τα στούντιο του Word of God, με στόχο και επιθυμία μας να μεταφέρουμε τον αψευδή λόγο του Θεού, να φέρουμε στις ακοές σας, σε όλους όσους παρακολουθείτε μέσα στο το διαδίκτυο, το κανάλι του Word of God, να φέρουμε στι ακοές το Λόγο του Θεού, μηνύματα μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πιστεύοντας ότι ο Λόγος του Θεού, όταν τον ακούμε, έρχεται μέσα από τις ακοές μας, τις καρδιές μας και οι καρδιές μας γεμίζουν πίστη, ελπίδα και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο μας, τον Ιησού Χριστό. Η, ζωντανή, η εκπομπή μας είναι ζωντανή, όπως σας είπαμε, και μπορείτε κι εσείς μέσα από τα email ή τα τηλέφωνα της εκπομπής, να δώσετε τα αιτήματά σας, να δώσετε τις ευχαριστίες σας τυχόν ή, ή, έστω και μια εμπειρία μικρή την οποία έχει γίνει μέσα στη ζωή σας σαν μαρτυρία για αυτό το οποίο ο Θεός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός κάνει μέσα στη ζωέ όλων μας. Στο τέλος της εκπομπή όπως συνηθίζουμε κλείνουμε με μια μικρή προσευχή φέρνοντας όλα αυτά τα αιτήματα ενώπιου του Άγιου Θεού του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και πιστεύουμε ότι Εκείνος ακούει και απαντάει στις προσευχές μας γιατί είναι ένας Θεός τον οποίον αρέσκεται να δίνει δόσεις αγαθές σε όλους όσους εξητούν το όνομά Του και επιθυμούν την παρουσία Του μέσα στις ζωές Τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα επιλέξαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις πράξεις των Αποστόλων και από το 12 κεφάλαιο, ένα κομμάτι, λίγα εδάφια με τη χάρη του Θεού μας να διαβάσουμε, και μετά το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει λόγια, να σχολιάσουμε έτσι ώστε να γίνει οικοδομή μέσα στην καρδιά μας. Είναι λοιπόν από το ΙΒ, το 12 κεφάλαιο, από τις πράξεις των Αποστόλων, ευχαριστούμε τον Θεό, και είναι από τη σελίδα 973 για όσου κρατάνε στα χέρια τους την γραφή του Νεόφιβη του Βάμβα. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, κατά, ε, κατ εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε η Ρώδης, ο βασιλεύς, να κακοποιήσει την άσα από τις εκκλησίες. Εφώνευσε, εφώνευσε, δε διαμάχερα Ιάκωβον, τον αδελφό του Ιωάννου, και ειδών ότι ήταν αρεστόν εις Ιουδαίου, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ήσαν δε η μέρη των Αζίμων, τον οποίον και πιάσας έβαλε ει φυλακή η παραδόση αυτών ει τέσσερα τετράδα στρατιωτών, για να αυτών θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν ει το λαό. Ο με, λοιπόν Πέτρο εφύλατε τον ει τη φυλακή, έγινε εγίνε, εγίνε το δε υπό τη Εκκλησία ακα ακατάπαυτο προσευχή προ τον Θεόν υπέρ αυτού. Οπότε δε έμελε ο Ηρώδη να παραστήσει αυτόν τη νύχτα εκείνη, ο Πέτρο εκκοιμάτω μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένο με δύο αλύσει και φύλακε έμπροσθεν τη θύρα, εφύλατον το δεσμοτήριο. Κι δου άγγελο κυρίου ήλθε εξέφνη, και φω έλαμψε το εκείματι, χτυπήσα δε στην πλευρά του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν λέγον σηκώθητη ταχαίω. Και έπεσαν οι αλύσει αυτού εκ των χειρών, και είπε ο Άγγελο προ αυτόν: περιζώστηστη και υπόδεισον τα σανδάλια σου και έκαμε ούτω. Και λέγει προς αυτόν, φόρεσε το ημάτιό σου και ακολούθη με. Και εξελθόν η κολούθη αυτόν και δεν ήξευρε ότι το γινόμενο του Αγγέλου ήταν αληθινό, αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Αφού δε επέρασαν πρώτη και δευτέρα φρουρά, ήρθαν στην την πύλη τη σιδηρά, τη φέρουσα στην πόλη, ή τη αφεαυτή συνήχθη ει αυτού, και εξελθώντε διαπέρασαν οδό μία, και ευθύ ο Άγγελο ανεχώρησε από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθώνησε αυτόν, είπε «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελο αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλη τη ελπίδα του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφτη, ήλθε εις την οικία Μαρία τη Μητρό του, Ιω, του Ιωάννου του επανομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Όταν δε ο Πέτρος έκρουσε τη θύρα του προαυλίου, προσήλθε θεράπεν ονομαζόμενη Ρώδη δι' να ακούσει και γνωρίσασα τη φωνή του Πέτρου από τις χαράς, <coughs> δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απέγγειλε ότι ο Πέτρος ίστα ε, το έμπροσθε της πύλης. Οι δε είπαν προς αυτή, παραφρονείς, εκείνοι όμως διεσχυρίζονται ότι ούτως έχει. Οι δε έλεγαν ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούων και ανοίξαντες είδων αυτών και εξεπλάγησαν και εσύ σας σε αυτούς τη χείρα για να διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής και είπε απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβο και τους αδελφούς και εξελθών ή πήγε σε άλλο τόπο. Αφού δεν εξημέρωσε ή το κολύγει μεταξύ των στρατιωτών τι άρα έγινε ο Πέτρος είδε ο Δε Ηρώδη, αφού ζήτησε αυτόν και δεν έβρε, ανακρίνα στου φύλακα, προσέταξε να θανατοθώσει. Και κατά από τη Ιουδαία ει την Κεσάριεν, διέτριβεν εκεί ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του κυρίου. Είναι αλήθεια λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι και φίλες ότι μέσα στο έργο του Θεού, το οποίο έχει ετοιμαστεί από τον αληθινό και Άγιο Θεό, μέσα στο έργο του αυτό υπάρχουν και σκόπελοι οι οποίοι φαίνονται στα μάτια των ανθρώπων ότι είναι δύσκολο να νικηθούν, δύσκολο να προσπεραστούν. Έχουμε μια εκκλησία η οποία είναι στα σπάργανά τη. Ο Κύριος μας έχει αναλυφθεί στους ουρανούς. Οι μαθητές έχουν πάρει την αποστολή τους. Έχουν καταλάβει πώς πρέπει να πολιτευτούν έχουν εννοήσει ότι δεν εκτελούν το έργο το δικό τους, δεν κυνηγάνε προσωπικές φιλοδοξίες, έχουν εννοήσει πλέον ποια είναι η βασιλεία των ουρανών, ευχαριστούμε τον Κύριο, και γι' αυτοί εργάζονται. Όμως έρχονται στιγμές όπως αυτή εδώ, όπου ο λαός του Θεού οι άνθρωποι μένουν σε απορία. Γιατί να γίνει αυτό. Πώς σε συνέβη αυτό. Γιατί πρέπει να βρεθούμε σε αυτή την αδιέξοδο. Γιατί πρέπει να είμαστε αυτή την ώρα μπροστά σε μια πόρτα η οποία είναι κλειστή και δεν υπάρχει μέλλον. Διότι εφάνηκε εις τον Ηρώδη το βασιλιά καλό και ικανό να πιάσει τον Ιάκωβο να τον σκοτώσει και, στη, και εν συνεχεία να πιάσει και τον Πέτρο. Και αυτόν για να τον παραδώσει στα χέρια του λαού, οι οποίοι ζητάνε πλέον, όχι μόνο θανατώσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά τώρα ζητάνε να θανατωθούν και όλοι αυτοί όσοι μιλάνε για το όνομα αυτού, όλους όσους άφησε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός πίσω από αυτόν για να συνεχίσουν το έργο του. Θα τον παραδώσει σε αυτόν και φαινομενικά έχει κερδίσει μεγάλο μέρος του παιχνιδιού αυτού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, ο Ηρώδης, έχει βρεθεί πραγματικά επικεφαλής να ηγείται έναν διωγμό, μια ταλαιπωρία της εκκλησίας η οποία μόλις έχει γεννηθεί και το μέλλον διαγράφεται σκοτεινό και η ελπίδα από τον λαό του Θεού έχει φύγει, έχει χαθεί. Ο Ιάκωβος είναι ήδη νεκρός. Θυμηθείτε ότι λίγο καιρό πριν η μητέρα του, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, θα ζητήσει από τον ίδιο τον Κύριο. Και θα πει, ας είναι ένας δεξιά και ένας αριστερά στη βασιλεία σου. Θα ζητήσει από τον Κύριο, μη γνωρίζοντα τι ζητάει, να σταθεί, να σταθούν τα παιδιά προτεργάτες του έργου του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ο Κύριος της απάντησε πραγματικά με τη σοφία τον, την οποία τον διακρίνει, με τη σοφία του Θεού. Δεν ξέρεις τη ζητά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί το περπάτημα μαζί με τον Κύριο και η ομοίωση του ανθρώπου έτσι ώστε να γίνει ίδιος με τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς του, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, είναι ένας δρόμος δύσκολος. Ένα μονοπάτι τεθλιμμένο, μια πορεία η οποία είναι με εν κόπο, εν κινδύνης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας δρόμος όμως που αγαπητοί φίλοι και φίλες φέρνει, εξάπαντος φέρνει τον άνθρωπο στην παρουσία του Θεού, φέρνει τον άνθρωπο στο θρόνο του Άγιου Θεού, σκεύος, εκλεκτό και ευάρεστο στους οφθαλμούς εκείνου. Έτσι λοιπόν το σχέδιο για τον Ιάκωβο, τον έναν από τους δύο μαθητές, τον έναν από τους δύο γιους, είναι στην αρχή του σχεδίου του να φύγει και να μην παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τον άλλο μαθητή είναι μια άλλη πορεία. Είναι αυτός ο οποίος στο βαθύ γύρα του θα βρεθεί στην Πάτμο, εξόριστος για το όνομα του Κυρίου, αλλά και εκεί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος μας θα δοξαστεί. Και αυτή είναι η σημασία αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Η σημασία είναι η ζωή μας να δοξάσει το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Ο λόγος του Θεού θα μας πει είτε ζούμε είτε αποθνίσκομε, είμαστε του Κυρίου είμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν έχουμε λοιπόν αυτή τη βεβαιότητα θα προσευχηθούμε και θα παρακαλέσουμε τον Κύριο. Μέσα από μας να φανεί μόνο η δόξα του Θεού. Θέλει να φανεί η δόξα του Θεού μέσα από σένα, ναι. Θέλει να σταθεί κι εσύ ένα δούλο πιστό και αγαθό έω τέλου. Ακολούθησε αυτόν. Και στα αδιέξοδα τη ζωή του, στη ζωή σου, θα φαίνεται αυτό δυνατό όχι μόνο για να σε ελευθερώνει, γιατί αυτό δύναται να το κάνει ανα πάσα ώρα και ανα πάσα στιγμή, αλλά το κυριότερο αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ότι ο Θεός ψάχνει σκεύη εύχριστα στα χέρια Του όχι μόνο για να τα ελευθερώνει Αλλά ιδιαιτέρως για να, τα, για να δοξάζεται μέσα από αυτά το Άγιο Όνομα του Κυρίου Θέλεις λοιπόν η ζωή σου και επιθυμείς η ζωή σου να είναι αιτία για να δοξαστεί το Όνομα του Κυρίου Ακολούθησέ Τον Μείνε κοντά Του Προσκολήσου ακόμα περισσότερο αφιερώσου στο Λόγο του Θεού και στο Πνεύμα το Άγιο. Και μάθε, και ας μάθουμε όλοι μας, να συνεχίσουμε την πορεία και το βίο αυτόν εδώ, πάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο, μόνο με αυτό το μέλημα. Ποιο, να αφιερώσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, τις ζωές μας στα χέρια αυτού. Και η αφιέρωση δεν είναι εύκολη. Η απόφαση ακόμα την οποία μπορεί να πάρεις μέσα στην καρδιά σου, θα έχει εμπόδια, θα έχει δυσκολίες. Δεν θέλει πράγματι πρώτον η σάρκα μας, η οποία ζητάει τα εαυτής, η οποία δεν είναι πρόθυμη να υποταχθεί μέσα στο πνεύμα για να ακολουθήσει αυτή την απόφαση την πνευματική της αφιέρωσης. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να εγκρατευτεί. Να δαμάσει το σώμα του Να το δουλαγωγήσει Για να καταφέρει να το φέρει Μέσα και μπροστά Στην παρουσία του Θεού Αφιερώνοντας αυτήν Ευχαριστούμε τον Κύριο Εις δόξα του ονόματος του Κυρίου Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες Είναι η ώρα που το πνεύμα του Θεού Το Άγιο ζητάει ανθρώπους Για να αφιερωθούν Ψυχήτε και πνεύματι εις αυτών Ευχαριστούμε τον Κύριο Και ο Κύριος θα είναι αυτός που θα δίνει χάρη στους ανθρώπους αυτούς, θα τους ελευθερώνει και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους η δύναμη του Θεού θα δεικνύεται τελεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλεις να είσαι ένας από αυτούς. Θέλεις να πάρεις την απόφαση σήμερα μαζί μας. Να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αφιερωθεί πλέον όχι στην επίγεια αυτή ζωή, αλλά στο να εκτελέσει το αγαθό θέλημα του Κυρίου κατά πάντα. Θέλεις να μείνεις μαζί με όλους εμάς οι οποίοι παίρνουμε την απόφαση σήμερα να ακολουθήσουμε ακριβώς τα χνάρια του Κυρίου. Αν είσαι ένας από αυτούς, σήκωσε το χέρι σου σήμερα και πες «Και εγώ Κύριε θέλω να καταταγώ σε αυτό το στράτευμα, το αφιερωμένο στο όνομα του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος». Να αφιερωθώ σε αυτό το λαό, ο οποίος θα είναι πρόθυμος να εκτελέσει όλες τις εντολές σου. Να είμαι κι εγώ ένα άνθρωπο μέσα από τον οποίο εσύ θα δοξάζεσαι παρόλο την αδυναμία μου, την ολιγοπιστία μου και την αντοχή μου την οποία δεν έχω. Ευχαριστούμε τον κύριο. Είναι αυτού οι οποίοι ψάχνει ο κύριο για να δοξαστεί. Άνθρωποι ομοιοπαθεί με εμά. Δοξάστηκε ο Κύριος με το θάνατο του Ιακώβου. Δοξάστηκε με το θάνατο του, Πέ, του, του Στέφανου. Όμως δεν, θα, δεν, δεν είναι η επιθυμία του Θεού να δοξαστεί μέσα από το θάνατο του Πέτρου. Αλλά τώρα, εν, το, εν τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά θέλει να δοξαστεί μέσα από την τελεία αδυναμία αυτού του ανθρώπου. Να φανεί δυνατός ο Θεός. Και πράγματι ο Πέτρος σε τελεία αδυναμία. Μην μπορώντας να εκτελέσει τίποτα. Βρί, βρίσκεται στη φυλακή ανάμεσα σε τέσσερις τετράδες στρατιωτών. Τον φυλάτουνε για να πάνε να τον παραδώσουνε. Ποια είναι η ελπίδα του. Κοιμάται και ένας στρατιώτης είναι από εδώ και ένας στρατιώτης είναι από εκεί. Καμία ελπίδα δεν έχει. Καμία δύναμη δεν έχει. Τίποτα δεν είναι ικανό να ελευθερώσει τον Πέτρο ανθρωπίνος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κι όμως ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραδώσει τη ζωή του στο Θεό, ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει η Στίνα επίστεψε. Θα μείνει δεμένος, φυλακισμένος σε αυτά τα ανθρώπινα δεσμά, ελεύθερος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και έχει ύπνο αγαθό και πολύτιμο. Γι' αυτό αυτή την ώρα ενώ, να τα, ενώ έπρεπε να ταράζεται, να αμφιμονεί, να προβληματίζεται, ο Πέτρος έχει αναπαυθεί στα χέρια του Κυρίου με μία μοναδική ελπίδα, ότι αυτός που έδωσε δύναται να τον ελευθερώσει. Αυτόν τον οποίον επίστεψε δύναται να τον ελευθερώσει. Σε εκείνον ο οποίος δουλώθηκε δύναται να τον ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά και έτσι να μην γίνει. Ο Κύριος δοξάστηκε με το θάνατο του Ιακώβου. Ίσως θα θέλει να δοξαστεί και με το θάνατο το δικό μου, να σκέφτεται ο Πέτρος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ελευθερωθεί από το, από το φόβο του θανάτου, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ζει, ζει και απολαμβάνει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γνωρίζοντας ότι κι αυτός ο έσχατος εχθρός, ο θάνατος, θα καταργηθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος θα απολαύσει την ζωή την αιώνιο. Πόσο μακάρι είναι οι άνθρωποι και είμαστε πραγματικά όταν γνωρίζουμε ποια είναι η αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν κάποτε ρωτήσανε ποια είναι η αιώνια ζωή, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζεις εσύ, εσέ, το μόνον αληθινό, τον Κύριο και αυτόν τον οποίον σε απέστειλε και να εργάζεται το έργο το δικό σου από τώρα και στους αιώνε αιώνες των αιώνων. Αμήν, δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αυτή είναι η πραγματικότητα αγαπητοί μας φίλες και φίλοι. Είναι αυτή η ζωή η πραγματική, η αιώνια και όχι αυτή που ζούμε εδώ. 80, 70 ή και 90 χρόνια. Η ζωή η πραγματική Πραγματικά είναι η αιώνια ζωή, η οποία αρχίζει πραγματικά από τώρα και μένει στους αιώνες των αιώνων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με αυτή βέβαια τη βεβαιότητα, ο Πέτρος έχει ειρήνη στην καρδιά του. Και μακάριος είναι ο λαός, ο οποίος ελπίζει στον Κύριο και η ειρήνη του Χριστού έρχεται να καλύψει τις καρδιές αυτού νου του λαού. Μακάριος είσαι σήμερα. Εάν πιστεύεις ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, σε όποια και δύσκολη περίσταση έχεις βρεθεί, σε όποια δύσκολη κατάσταση και αν έχει δημιουργηθεί στη ζωή σου, στο περιβάλλον σου, στο χώρο το οποίο ζεις και κινείσαι. Μακάριος είσαι εάν ελπίζεις σε Αυτόν και η ειρήνη του Χριστού σε πλημμυρίζει. Γιατί γνώριζε ότι όταν τα πάντα φαίνονται αδύνατα σε σένα, τα πάντα είναι δυνατά σε σέναν ο οποίος θα πιστέψεις ότι ο Κύριος μπορεί να ενεργήσει μέσα σε αυτή την περίσταση, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι ο Πέτρος απολαμβάνει, θα έλεγε κανένας, μέσα στη φυλακή του, την τελεία ελευθερία που του έχει χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Και θα φανεί και θα δοξαστεί ο Κυριός μας, όταν εξέφνης, εκεί που κανένας δεν περιμένει να υπάρξει συνέχεια, όταν εξέφνης, ακόμα και οι ίδιοι οι μαθητές, οι σύνδουλοι του Πέτρου, προσεύχονται απορώντας και μη περιμένοντας να γίνει τι εκείνη την ώρα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες θα μπει το σχέδιο του Θεού σε ενέργεια και το σχέδιο του Θεού είναι θαυμαστό και το σχέδιο του Θεού είναι πολύτιμο, είναι όμορφο. Είναι εξαίσιο, είναι μοναδικό σε όποιον πιστέψει ότι ο Κύριος μπορεί να ενεργήσει. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη φυλακή, μέσα σε αυτή τη δυσκολία και την κατάσταση, έρχεται Άγγελος Κυρίου. Σήμερα συχήσει η φωνή του Λόγου του Θεού μέσα στην καρδιά σου σαν Άγγελμα Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και σήμερα εσύ που είσαι δεμένος με δεσμά του κόσμου, της αμαρτίας, με δεσμά τα οποία δικαίως βρίσκονται στα πόδια σου και στα χέρια σου, μάθε ό,τι. Υπάρχει άγγελμα Κυρίου και άγγελμα Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για να σε ελευθερώσει και να σε κατευθύνει μέσα στην αγαθή οδό για να απολαύσεις τη συνέχεια το, την οποία έχει ετοιμάσει ο αγαθός και αψευδής Θεός για σένα. Μη φοβάσαι λοιπόν σήμερα. Μην απελπίζεσαι λοιπόν σήμερα. Αλλά σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό και πες ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μου. Ζει ο ελευθερωτής μου. Ζει ο βασιλιάς μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ασυχήσει μέσα στα αυτιά σου ότι ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει. Μόνο ήλπιζε αυτόν εξ όλης καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου. Μη κοιτάς τα ποδόδεσμα, Μην κοιτάς τις αλυσίδες, Μην κοιτάς τις κλειστές πόρτες. Μην κοιτά του στρατιώτε που τυχόν σε φυλάνε. Μην κοιτά αυτό το οποίο είναι ανθρώπινο και γήινο και μόνο οι οφθαλμοί σου μπορούν να δούνε. Κοιτά αυτό που αναζητάει να δουν τα μάτια τη ψυχή σου. Κοιτά αυτόν ο οποίο αν και δεν είναι ανάμεσά σου είναι παρόν, αν και τα μάτια σου δεν τον βλέπουν, είναι εδώ. Κοιτά αυτόν ο οποίο λέγει λόγο και γίνεται. Σήκω, Πέτρο. Και ευθύ οι αλυσίδε πέφτουν από τα χέρια του. Σήκω, Πέτρο, και σου. Βάλε τα παπούτσια σου. Υπάρχει συνέχεια. Βάλε τα ρούχα σου. Υπάρχει συνέχεια. Μην βλέπει αυτά τα οποία είναι ανθρώπινα και γυνα, Ακολούθησε εμένα, ο οποίο είμαι αιώνιο, ζωντανό, αληθινό. Πέφτουν τα δεσμά και ο Πέτρος ελευθερώνεται. Αφέ αυτή θα ανοίξει η πύλη η μεγάλη και κλεισμένη. Αλλά ότι ο Κύριος ανοίγει άνθρωπος δεν μπορεί να κλείσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο Κύριος ανοίγει τις πόρτες, το παιδί του διαβαίνει ανάμεσα από αυτές θριαμβευτικά. Όχι για να συστήνει το όνομά του. Όχι για να δείξει την πίστη του ή την αγαθότητα της καρδιάς του αλλά μόνο για ένα λόγο, για να λάβει τη δόξα ο αληθινός και ο αψευδής Θεός. Ο οποίος λέγει, πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο οποίος λέγει, εγώ είμαι ο Κύριος, ο ελευθερώνων εσέ σήμερα. Το πιστεύεις τούτο. Πιστεύουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Σε αυτό το οποίο ο λόγος του Θεού λέει. Όχι ο άνθρωπος όχι η διδαχή, ευχαριστούμε τον Κύριο, όχι το δόγμα, αυτό που λέει ο Κύριος σήμερα, το πιστεύουμε, Αν το πιστεύουμε πραγματικά θα απολαύσουμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και θέλουμε, θέλουμε Κύριε να βρεθούμε στη δόξα Σου, στην παρουσία Σου, θέλουμε Κύριε να δούμε τα ενεργήματά Σου, θέλουμε Κύριε να απολαμβάνουμε την ελευθερία την οποία μας δίνεις Εσύ, και εμείς λαμβάνουμε σήμερα απόφαση για να γίνουν αυτά στη ζωή μας και να τα απολαύσουμε όπως και οι άνθρωποι οι ομοιοπαθείς με εμάς απολαύσανε λαμβάνουμε στην καρδιά μας μία απόφαση και σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις να την εκτελέσουμε να φιερωθούμε σε σένα ψυχή, πνεύμα και σώμα να αφήσουμε στην πάντα τα ανθρώπινα και τα γήινα τις μέρημνες του αιώνος τούτου και να αφιερωθούμε μέσα σε σένα εξητώντα την παρουσία σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τίποτα άλλο αγαπητοί μας φίλοι δεν είναι ικανό να κάνει τον ουρανό να κινηθεί η ελευθερία ημών, η δόξα του Αγίου σου του ονόματος. Και ο Πέτρος θα φύγει ελεύθερος και ελεύθερος πλέον θα σκεφτεί αμέσως να πάει εκεί όπου είναι το σώμα του Χριστού. Να κατευθυνθεί εκεί που υπάρχει ο λαός του Θεού. Μη μένεις μόνος σου λοιπόν. Μη νομίζεις και μην ελπίζεις ότι παρόλο που ο Θεός ελευθέρωσε μπορείς να επιβιώσεις έξω από το λαό του Θεού. Μάθε ότι υπάρχει σώμα Χριστού, λαός Θεού ο οποίος αγωνίζεται τον καλό αγώνα και έλα και εσύ να συναγωνιστείς με αυτόν τον λαό στις προσευχές, στις δεήσεις, στις νηστείες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου και του Ίνου, του αίματος και του σώματος του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έλα να συναγωνιστεί με αυτόν τον λαό, ο οποίος θα είναι ο νικηφόρος λαός του Θεού. Και ο Πέτρος εκεί θα βρεθεί. Μαζί με τον λαό του Θεού, μαζί με τα αδέλφια του, μαζί με τους συνδούλους του. Θα τους πληροφορήσει αν και οι ακόμα, παρόλο ενώ την προσευχή, στα μάτια τους μπροστά θα τον δουν ελεύθερο, δεν θα το πιστεύουν. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, όσο ονειρευόμενοι θα είμαστε, όσο ονειρευόμενοι θα είμαστε με αυτά τα οποία ο Κύριος έχει ετοιμάσει να κάνει στο λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η δοξολογία δεν άρχισε να έρθει από τα χείλη ολονών για αυτό το οποίο ο Κύριος έκανε στον Πέτρο. Και η δοξολογία, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, θα βγει μέσα από τα χείλη μα για την ελευθερία και για τα ένδοξα τα οποία ο Θεό θα κάνει μέσα από σένα που σήμερα θα πάρει την απόφαση να αφιερωθεί στον κύριο ψυχή, πνεύμα και σώμα και να δει αυτόν να σε ελευθερώνει και αυτός να δοξάζεται μέσα από τη δικιά σου ζωή καθώς παίρνει την απόφαση να πλησιάσεις αυτόν. Μάθε ότι ο Κύριος θα σε πλησιάσει για να φανεί η δόξα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να προσευχηθούμε λοιπόν όλοι μαζί, να σταθούμε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Να δούμε το χέρι του Θεού να έρχεται μέσα στη ζωή μας. Να απολαύσουμε τα αγαθά και να μην μένουμε στερημένοι μέσα στη γη των ζωντανών ως νεκροί, αλλά να απολαύσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη από την επέμβαση την οποία ο Θεός θέλουμε να κάνει μέσα στη ζωή μας. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας βοηθήσει να σταθούμε στην πίστη, όπως όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού σταθήκανε και εκτελέσανε το Λόγο του Θεού ως τέλους και να απολαύσουμε μαζί με αυτούς στο τέλος της πίστεώς μας τη σωτηρία των ψυχών μας ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.